Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 Παρασκευή, σήμερα 9 του μηνός, 9 Μαρτίου 2018. Ετοιμαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε, έχουμε πολλά ραντεβού μπροστά μας, έχουμε σημαντικά παιχνίδια, έχουμε τελικούς, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά, πάρα πολλά που μας περιμένουν μέσα από το Κυριακό. Παρασκευή είναι σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή η ώρα για μπλε μετατρέπεται σε ένα μεγάλο pre-game με ρεπορτάζ, με δηλώσεις, με προγράμματα, με βαθμολογίες, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Την καλησπέρα μου σε όλους και όλες, ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Συστηθήκαμε, δεν θυμάμαι. Όταν τόσα χρόνια λες κάθε μέρα στον προλόγο τα ίδια. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμής του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας και σας περιμένουμε. blue-libero@yahoo.gr. Όταν βιάζομαι, όταν θέλω να τα προλάβω όλα, όταν είναι μπροστά, πολλά μπροστά μου, πες το. Όταν υπάρχει αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, επιλέγω να ακούσω αγαπημένα συγκροτήματα. Οπότε, Βασίλη μου, ρίξε την πενιά να πάρουμε φόρα. Τεράστιοι Pearl Jam, κοντά μας ο χορηγός μας, ο τεράστιος χορηγός μας, το καφέ μάγαζο, το οποίο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α ως το Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί γωνιά που σερβίρει καφέ. Βρίσκεται, όχι βρίσκεται, Γιώργο, όχι βρίσκεται. Μπορείτε να βρείτε στο καφέ μάγαζο. Σημειώστε, εσπρέσο βέντο, ελληνικό καφέ, φίλτρου, σοκολάτα σε 8 γεύσεις σοκολά, βροφήματα και τσάγια βοτάνων. Μαολί, μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, πώς λέμε στους γάμους, βίων ανθόσπαρτων, στον καλό φίλο του Ηρακλή που την Κυριακή το μεσημέρι παντρεύεται σε ιερό ναό του Παλαιοχωρίου. Είμαστε όλοι καλεσμένοι, θα δώσουμε φυσικά το παρόν, δεν γίνεται να χάσουμε αυτή τη γιορτή. Ένας κυανόλευκος φίλος του Ηρακλή θα ζήσει μια πολύ ωραία στιγμή και θα γίνει γαμπρός. Οπότε το ραντεβού μας είναι εκεί. Από νωρίς, έτσι, από τις 12 από ό,τι λέει το προσκλητήριο, είναι ο γάμος. Δεν είναι γάμο βάφτιση, είναι σκέτο γάμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να βρεθεί κάποιος φίλος του Ηρακλή την Κυριακή στο Παλαιοχώρι. Ο γάμος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα διαβάσω ξανά την ανακοίνωση από την αυτονομητήρα 10 και ένα παιχνίδι. Βέβαια, για το τελευταίο έχει φροντίσει και ο κύριος Βασιλιάδης, έχει φροντίσει και το Παλαιοχώρι, έχει φροντίσει και η ΕΠΟ να προσπαθεί να βάλει μπλόκα στον κόσμο του Ηρακλή. Εγώ τα μπλόκα που ξέρω είναι των αγροτών. Και τα τελευταία χρόνια όσες φορές προσπάθησαν ορισμένοι που δεν είναι και λίγοι σε αριθμό να βάλουν μπλόκα στον κόσμο του Ηρακλή, απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί ξέρει ο κόσμος πρώτον πώς να ελιχθεί, δεύτερον πώς να ξεπεράσει κάθε δυσκολία, τρίτον πώς να δίνει το παρόν σε σημαντικά τέτοια ραντεβού και τέταρτον, και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα, πώς να προστατεύει την αγαπημένη του ομάδα και να μην της δημιουργεί πρόβλημα. Κυρίως γιατί θα δεχθεί προκλήσεις και κυρίως γιατί θα πρέπει σε αυτές τις προκλήσεις να απαντήσει με τον τρόπο που πρέπει, χωρίς όμως να δημιουργήσει ζημιά και κακό στην ομάδα. Γιατί, το έλεγε και ο φίλος μου Χαρίλος προάλλες, είναι αρκετοί αυτοί, βλέπε ΕΠΟ και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι με το δάχτυλο σκανδάλι και περιμένουν ένα λαθάκι, μία ατασταλία
κάτι το παραμικρό για να το πατήσουν, για να την πατήσουν τη σκανδάλη και να τιμωρήσουν τον Ηρακλή. Θα πει κάποιος γιατί θέλουν να τιμωρήσουν τον Ηρακλή. Η απάντηση έρχεται στο γιατί τον ρίξαν τρεις φορές στα χαρτιά, στο γιατί αλλάζουν τα άρθρα όποτε θέλουν, στο γιατί πέρυσι ίσχυε η ποινή του βιβασμού και τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν θα ισχύσει και θα το δείτε. Ήδη υπάρχουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων που είναι κοντά στον Παναθηναϊκό που λένε ότι αλλάζει ο νόμος. Τα έχετε δει μάλλον οι περισσότεροι. Εκεί εστιάζεται και το γιατί θέλουν να τιμωρήσουν και φέτος τον Ηρακλή και να μην του επιτρέψουν να ανέβει κατηγορία. Γιατί το βλέπουμε ήδη με αυτή την απαγόρευση. Δεν ξέρω αν θα το δούμε με τον ορισμό του Φουκάκη. Υποτίθεται είναι έμπειρος σουμπερλικάτος διαιτητής από το Ηράκλειο. Και θα το δούμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και όταν η ομάδα καταφέρει αγωνιστικά και ανέβει στη Β' Εθνική, πάλι κάτι θα έχουν να ανακαλύψουν, πάλι κάποια εμπόδια θα βρουν να στρώσουν μπροστά ως χαλάκι ωραίο στον Ηράκλειο. Θα είμαστε για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 από νωρίς στο Παλαιοχώρι. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν 4 διαδρομές, μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ή μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχουν 3 γνωστές και μία κουφή, μία άγνωστη. Εγώ μάλλον με την κουφή θα πάω. Για να είμαστε νωρίς, να πάμε και στο γάμο, εννοείται, που καμισάτι θα είμαστε. Βλέπω πολλούς που καμισάτους στην Κυριακή, στο Παλαιοχώρι. Και αφού πάμε στο γάμο, να πάμε και στην πλατεία για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για την οποία θα ξαναδιαβάσω, θα θυμίσω την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου από την αυτόνομη θύρα 10 που βγήκε πρόσφατα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία και οι πληροφορίες που έρχονται συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο αγώνας της Κυριακής του Ηρακλή θα γίνει στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου και προφανώς η αστυνομία κατά την προσφυλή της τακτική θα απαγορέψει τη μετακίνηση των οπαδών μας στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και έγινε με την ευλογία, συμπληρώνω εγώ, του υφυπουργού. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, καμία πρωτοτυπία, καμία φαντασία, καμία αλλαγή. Τόσο από την αστυνομία όσο και από την ΕΠΟ της εξυγίανσης. Εμείς όμως δεν θα τους ακολουθήσουμε όλους αυτούς στον κατήφορο της επανάληψης και θα πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα καλέσουμε τον κόσμο στο γήπεδο, δεν θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε καν. Θα κάνουμε κάτι που θέλαμε εδώ και καιρό. Γι' αυτό νομή θύρα 10 καλεί όλο τον κόσμο του Ηρακλή, καθώς και όλους τους κατοίκους της Χαλκιδικής την Κυριακή, στη Μία, στη πλατεία του Παλαιοχωρίου, να διαδηλώσουμε όλοι μαζί ενάντια στην εξόρυξη χρυσού που λαμβάνει η χώρα στο γειτονικό δάσος. Η ζωή, τα νερά, τα δάση, ο αέρας, καθώς και οι συνειδήσεις μας. Δεν εξαγοράζονται όσα εκατομμύρια και να σπαταλήσει ο ελληνικός χρυσός, όσες ομάδες και να φτιάξει, όσους δημοσιογράφους και επιστήμονες βάλει στο payroll για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στη διαδικασία της εξόρυξης. Ο λαός της Βορείου Ελλάδος έχει εκφραστεί πολλές φορές ενάντια σε αυτή τη διαδικασία και θα το κάνει ακόμα μία την Κυριακή και το μήνυμα θα είναι ένα και σαφές. Ενάντια στις φύσεις, στη λαιλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Κυριακή λοιπόν στη Μία. Στην πλατεία του Παλαιοχωρίου, πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στο δάσος των Σκουριών. Όλοι εκεί. Ιστερόγραφο, ενημερώνουμε τους οπαδούς του Ηρακλείου ότι η πρόσβαση στο Παλαιοχώρι δεν μπορεί να εμποδιστεί σε καμία περίπτωση, καθώς υπάρχουν αμέτρητοι δρόμοι που οδηγούν στο χωριό. Θα σκάσουμε από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Την καλησπέρα μου στη φίλη την Ατάσα που είναι πιστή παρά το ότι ζει στη Νότια Ελλάδα και μας ακούει καθημερινά. Καλησπέρα Γιώργο και ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο νίκες για τον Ηρακλή μας. Βεβαίως. Η Λία, τι μου γράφει η Λία, με το... δεν θα το ξαναπώ γιατί δεν θα ολοκληρώσω την εκπομπή, θα γελάω μέχρι τις 8. Με το όνομα τέλος πάνω που χαρακτήρισε όπως το χαρακτήρισε ο φίλος μας ο Χαρίλαος, ο Χαρίτων, γερός να είναι. Και αν μας πούν δεν γίνονται γάμοι τη Σαρακοστή, απαντάμε και οι τράπεζες είναι κλειστές την Κυριακή, αλλά και για κάποιο λόγο είχαν ανοίξει, για ποιον άραγε, καλή εκπομπή φίλε, τα λέμε. Ναι, βεβαίως, τα λέμε Λία μου. Λίαν συντόμως. Κολλάκι με το όνομα. Λίαν συντόμως. Όσον αφορά την ομάδα, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μ' ακούνε οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής ή κάποιος από το team. Μπορεί να ακούνε, μπορεί να τους τα μεταφέρουν. Είναι από τα παιχνίδια που είτε θέλεις να μπεις μέσα στα ποδητήρια και να μιλάς μια ώρα στους ποδοσφαιριστές, είτε
που μπορεί το δεύτερο να είναι και το πιο χρήσιμο, να τους κοιτάξεις τα μάτια και να τους πεις πάμε, τίποτα άλλο. Γιατί αυτό το πάμε περιέχει πάρα πολλά. Περιέχει ένα μπράβο, γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές, με όσους υπάρχουν στην ομάδα, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι είναι και πολλοί άλλοι, κατάφεραν κάτι που ποδοσφαιρικά δεν εξηγείται. Και αυτό οι ποδοσφαιριστές, έστω και ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πρέπει να το έχουν, όχι στο πίσω, στο μπροστινό μέρος του μυαλού τους. Ότι κατάφεραν να πάρουν μια ομάδα με έναν βαθμό στην τρίτη αγωνιστική και να την έχουν την Κυριακή το απόγευμα πρώτη. Και χωρίς να περιμένουν να κάνει ο Άρης Παλαιοχωρίου το ρεπό του τελευταία αγωνιστική. Και αυτό το πάμε που είπα νωρίτερα έχει μέσα και τον μπράβο. Έχει μέσα και τη φανέλα. Έχει μέσα και τον κόσμο που θα είναι εκεί, βρέξει, χιονίσει, μπλόκο ξεμπλόκο. Και κοκομπλόκο που μου γράφει και ο Θανάσης. Παρά τα... Τι έκανε το Παλαιοχώρη σήμερα, έδωσε 15 προσκλήσεις, λέει. Μάλιστα. Ναι, αρκετές είναι. Και, στα... και το γήπεδο χωράει 300... όχι χωράει, έχει 320 καθισματάκι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα μπράβο λοιπόν στον ίδιο τους τον εαυτό που έχουν καταφέρει κάτι που δεν εξηγείται ποδοσφαιρικά. Δεν εξηγείται. Δεν μπορεί κανένας να το αναλύσει. Κανένας να το εξηγήσει. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον πλανήτη Γη, αν ξεκινούσε έτσι όπως ξεκινούσε στο και 5, θα έδινε τώρα μάχη για την παραμονή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ηρακλής δεν δίνει μάχη για την παραμονή. Ο Ηρακλής δίνει μάχη για την άνοδο. Και έχει αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Και καλείται να το αποδείξει και πιστεύω θα το κάνει εύκολα ή δύσκολα και την Κυριακή στο Παλαιοχώρη. Σε αυτό το κακό γήπεδο, σε αυτό το μικρό γήπεδο. Εκεί όμως θα παίξει η ομάδα. Δεν πρέπει κανένας μας να μπει σε διαδικασία δικαιολογιών. Δεν υπάρχει καμία. Το μάτι πρέπει να γυαλίζει. Να γυαλίζει ξανά, γιατί μας έλειψε λίγο η αλήθεια είναι. Τον τελευταίο μήνα, το γυαλισμένο μάτι. Και φαντάζομαι ότι είναι τέτοιο το μάτς που, όπως είπα και πριν, τους λες ένα πάμε και δεν χρειάζεται να τους μιλάς για μια ώρα. Ξέρουν οι παίκτες τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ποια φανέλα φορούν, ξέρουν τι βοήθεια θα έχουν από τον κόσμο και ξέρουν ότι αν πάρουν αυτό το μάτς, τα υπόλοιπα θα είναι σαν το νερό στο αυλάκι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Ο Άρης Παλαιοχωρίου 57, ο Ηρακλής 55 και εδώ βέβαια έχω ένα μικρό εκνευρισμό. Συγγνώμη που θα το μοιραστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν και δεν θα έπρεπε να παρακαλάω, θα έπρεπε να απαιτώ, αλλά είμαι ευγενικό και καλό παιδί, έτσι γεννήθηκα, τους συναδέλφους που αναφέρονται στη βαθμολογία, είτε είναι κρατικά κανάλια, είτε είναι ιδιωτικά κανάλια, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να θυμίζουν, ρε γαμώτη μου, ότι ο Ηρακλής έχει παιχνίδι λιγότερο. Να θυμίζουν ότι το Παλαιοχώρη δεν έχει κάνει το ρεπό του. Θα μου πεις εντυπώσεις. Δεν είναι εντυπώσεις, είναι η ουσία. Όταν λες στην Αθλητική Κυριακή ότι ο Ηρακλής είναι πίσω 2 βαθμούς δεύτερος και δεν λες όλη την αλήθεια, δεν είναι αυτό σωστό. Και δεν είναι και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής την τελευταία αγωνιστική θα ισοφαρίσει στα μάτς σε αριθμό αγώνων το Παλαιοχώρη, που την τελευταία αγωνιστική ο Ηρακλής θα παίζει με τον Ενδεσαϊκό στο Καφετζόγλου και το Παλαιοχώρη θα κάνει το ρεπό του. Αλλά δεν το λέει κανένας Χριστιανός, να το χαρώ, να πω μπράβο τους, το ξέρουνε ή φαντάζομαι πως το ξέρουνε, αλλά το ξεχνάνε, δεν ξέρω τι γίνεται. Το είδα 2-3 φορές αυτές τις μέρες και
Δεν πολύ χάρηκα να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι ντροπή να το πείτε ρε παιδιά, πείτε. 57-55, ναι, οκ, αλλά το Παλαιογόρι έχει παιχνίδι παραπάνω. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό να το πείτε. Αστέρι, πραγματικά ώρες-ώρες σε συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είσαι πιστός ακροατής. Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, αλλά μου γράφεις κάτι ερωτήματα που πρώτον δεν μπορώ να τα διαβάσω, γιατί θα μπούμε φυλακή όλοι. Βασικά όχι όλοι, εγώ θα μπω φυλακή. Και δεύτερον, είναι κάποια πράγματα που είναι τόσο παρασκηνιακά που πρέπει να κάνουμε τους detective. Συγγνώμη που σου μιλάω έτσι, δεν έχω καμία διάθεση να σου την πω προς Θεού. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτό που μου ρωτάς είναι πολύ δύσκολο να σου το απαντήσω. Πώς να σου το απαντήσω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Για πες μου εσύ τι να κάνω. Να μιλήσω με όλους αυτούς που μου λες. Να ρωτήσω αυτούς που μου λες για το τι μέτρα έχουν πάρει γι' αυτό. Αν είναι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Και άσε που για να μπούμε πρέπει να κάνουμε το detective, μετά να αποδεικνύουμε αυτό που έχουμε βρει. Πώς καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εύχομαι να κατανοείς την απάντησή μου και να τη σέβεσαι όπως σέβομαι και φυσικά το μήνυμά σου. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το μάτς της Κυριακής στις 3. Θα είμαστε εκεί τώρα. Πού θα είμαστε ακριβώς για να το περιγράψουμε, δεν ξέρω. Στη Χαλάστρα ήμασταν όρθιοι δίπλα στον Επόπτη, σε κάτι πουρνάρια. Θα το πάρω εγώ το καρεκλάκι, το καλοκαιρινό. Αυτό ξέρεις, Μπίλι μου, που το μαζεύεις, το διπλώνεις, ρε παιδί μου, το βάζεις στο προμπαγκάζ και το βγάζεις στην παραλία. Θα το πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω. Θα το πάρω γιατί πάλι 2 ώρες τα πουρνάρια δεν θα την παλέψουμε. Είμαστε και μιας ηλικίας. Όπως και να έχει, θα το περιγράψουμε το match. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή όσον αφορά ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα είμαστε μόνοι μας και θα έχετε κανονικά ροή, καθώς δεν είναι δυστυχώς και τηλεοπτικό για να μπορείτε να το δείτε μέσω του Ηρακλής TV. Και πώς να είναι τηλεοπτικό όταν δεν υπάρχουν καθόλου οι συνθήκες για να μπουν κάμερες, διαδίκτυα, ίντερνετια και να μεταδοθεί το match. Θυμίζω το κλείσιμο της κανονικής περίοδου. Ο Ηρακλής θα υποδεχτεί το Λαγκαδά 18 του μηνός στο Καφταντζόγλιο. Ο Άρης Παλαιογορείου θα πάει στο Πιερικό, ένας Πιερικός που είναι στην 5η θέση. Έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα. Πρώτη τελευταία αγωνιστική, ο Άρης Παλαιογορείου υποδέχεται το Λαγκαδά. Ο Ηρακλής πάει στην Αλεξάνδρεια με αντίπαλο τον Φίλιππο. Και τελευταία αγωνιστική, ο Άρης Παλαιογορείου δεν παίζει γιατί είναι το ρεπό του. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Εδεσαϊκό, τον κερδίζει και είναι πρώτος για να αντιμετωπίσει τους άλλους τρεις. Οι άλλοι τρεις που τούτη την ώρα είναι ο Απόλλων Παραλιμνίου, νάτο, με 7 βαθμούς διαφορά από την Ελπίδα Σκουτάρεως. Στον τρίτο όμιλο είναι πρώτος, καθυστερώ γιατί καθυστερεί και το ίντερνετ να μου το ανοίξει, να με συγχωρέσετε, έλα, νάτο. Στον τρίτο όμιλο είναι πρώτος ο Τηλικράτης με 42, Ερμής Αμιντέου 39, ο Φούφας, ο μακεδονικός Φούφα πήγε στους 37, στον τέταρτο όμιλο ούτε καν το αναφέρουμε. Το αναφέρουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ο Βόλος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, αυτά για να σας τα θυμίσουμε και ακόμη μια φορά, γιατί μας ενδιαφέρουν εν ώψη των μπαράζ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την Κυριακή και μετά, με την νίκη του Ηρακλή, θα ασχολούμαστε μόνο με τα μπαράζ. Πέρα από το μάτς που είναι μάτς χρονιάς, έτσι. Είναι μάτς χρονιάς. Μεταξύ μας τώρα δεν μπορώ να ακούω τη λέξη ντέρμπι. Και αυτό με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει πάρα πολύ το ότι όσοι λένε τη βαθμολογία δεν λένε ότι το Παλαιοχώρι έχει παιχνίδι παραπάνω και με εκνευρίζει όσους αναφέρουν τη λέξη ντέρμπι.
Ντέρμπι ο Ηρακλής δίνει μόνο με τη Λίβερπουλ. Και την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Και κάποιες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ντέρμπι. Αυτό είναι ένα μάτς το οποίο θα περάσει. Όπως έχουμε περάσει και έχουμε αντέξει πολλά. Δεν είναι ντέρμπι. Μην τρελαθούμε και ακούμε τέτοια λέξη σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, το κλείνω και αυτό. Πέρα από το ραντεβού λοιπόν το μεγάλο της Κυριακής, έχουμε αύριο στις 5 με λαβωμένο Ηρακλή από πολλές απόψεις. Γκαγκαλούδης 90% δεν θα παίξει. Η ομάδα προέρχεται από την ντροπιαστική, να την πω. Τι λέω και έτσι, ήττα στην Καστοριά και πλέον έχει βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό της. Έχει και αυτή την τιμωρία που ήρθε σήμερα, κερασάκι ήταν αυτό, να δέσει το γλυκό, για δύο αγωνιστικές. Προσέξτε όμως, δεν ισχύει για το αυριανό μάτς. Αύριο κανονικά ο κόσμος μπορεί να πάει στο Ιβανόφιο στις 5. Ισχύει για τα επόμενα δύο με Εθνικό και Δούκα. Θα διαβάσουμε αναλυτικά μετά το διάλειμμα και την ανακοίνωση του μπασκετικού τμήματος. Στο βόλεϊ αύριο το απόγευμα, εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα τώρα είναι στο Πούλμαν και πηγαίνει στο Βραχάτι. Μακρινό ταξίδι, καμιά 6-7 ώρες είναι. Οδικός, αύριο στις 6 στη Βόχα, στο Βραχάτι, Πανβοχαϊκός Ηρακλής. Έχουμε και μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ γυναικών και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά, Βασίλη μου, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα παρέα με τους Πελτζάμ, στο οποίο θα περάσουμε τώρα. Διαβάζω κι άλλο μήνυμα. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Οι παίκτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι την Κυριακή δεν θα παίξουμε αντίπαλο την Ντόρτμουντ, αλλά με το ρούλι από τη Βόρεια Χαλκιδική. Όλοι στο γάμο είναι ντροπή να σε καλούν και να μην πηγαίνεις. Για τα δώρα θα έχει λίστα γάμου, αν ξέρεις, πες μας. Δεν είδα στο προσκλητήριο αυτό που κάνουν. Είναι large ο γαμπρός. Δεν είδα αυτό που. Πώς το λένε, Βασίλη μου. Στα προσκλητήρια δεν βάζουν ένα αριθμό λογαριασμού, iBank, ένα τέτοιο πράγμα που βάζουν. Ρώτησα τώρα εγώ άνθρωπο. Ναι, εντάξει, παιδί μου, ένα τέτοιο κάνουνε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, αν θέλετε να φέρετε κανένα δώρο, πάντα από την μπουτίκ, περάστε, αδειάστε την, ενισχύστε και το ΓΣ και τα τμήματά του και φέρετε όλα αυτά από την μπουτίκ. Θα τα δώσουμε στο γαμπρό και στην ύφη. Στο μπάσκετ διαβάζω την ανακοίνωση σημερινή μετά και την ποινή που έγινε γνωστή, ο Ηρακλής που θα πάει στο ΑΣΕΑΔ και κλεισμένο των θυρών και σύμφωνα με αυτή την απόφαση και κλεισμένο των θυρών για όσα συνέβησαν στο μάτς με τον Απόλλωνα Πατρών, σύμφωνα με αυτή την απόφαση ο Ηρακλής θα παίξει χωρίς κόσμο με Εθνικό και Δούκα αύριο κανονικά με κόσμο, έτσι το θυμίζουμε ξανά, με τον Αμίντα στις 5. Όπως και να έχει, πριν διαβάσω την ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον μπάσκετ, όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, όλοι είμαστε απογοητευμένοι, όλοι είμαστε εκνευρισμένοι, αρκετοί ίσως είναι και αειδιασμένοι, αρκετοί ίσως να έχουν μπει και στη διαδικασία δεν πάω, δεν ξαναπατάω, δεν αντέχω, δεν. Αλλά το έχω δώσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε το παράδειγμα για τον Ηρακλή σύμφωνα με τη φροντίδα του γονιού. Όπως ο γονιός αγαπάει το παιδί του, είτε αν του φέρει 20 στα μαθηματικά, είτε αν του φέρει 3, το ίδιο θα το αγαπάει. Η αγάπη είναι αγάπη. Δεν πάβει να ισχύει. Τώρα όσοι δεν το αντέχουν, δεν μπορώ να τους πω κάτι. Γιατί πραγματικά δεν αντέχεται να βλέπεις 100 χρόνια την ομάδα, που λέει ο λόγος έτσι, στην Α2. Δεν αντέχεται. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Και φέτος πιστέψαμε ότι θα είναι το τελευταίο. Μάλλον δεν θα είναι, έτσι πως πάει το πράγμα. Όπως και να έχει, για αυτούς που αντέχουν, για αυτούς που αγαπούν, υπάρχουν βέβαια και αυτοί που αγαπούν και δεν αντέχουν. Αγαπούν με τον δικό τους τρόπο, διαφορετικό. Όλα σεβαστά. Το Ιβανόφιο θα είναι εκεί και θα περιμένει τον κόσμο αύριο στις 5 για το μάτς με τον Αμίντα, που και αυτό πονηρό είναι. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Ο Αμίντας είναι μαζί με τη Δόξα Λευκάδα στη βαθμολογία με 31. Από πάνω είναι η Καστοριά με 32 που κλείνει την πεντάδα. Απόλλων Πάτρας 33, Ηρακλής 35, Χολαργός 37, Περιστέρης 40.
Τούτη την ώρα δηλαδή παίζει ο Χολαργός με την Καστοριά και ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα Πατρών. Ο Ηρακλής που έχει πλεονέκτημα έδρας, αλλά έχει και ένα 2-0. Αν είναι αυτά τα ζευγάρια. Το μόνο που θα συνέφερε τον Ηρακλή στα play-off είναι να παίξει είτε με τον Χολαργό που τον έχει στο 1-0 και μπορεί να γίνει 2-0, μπορεί να γίνει 1-1 γιατί θα παίξει στην Αθήνα, και την Καστοριά που είναι στο 1-1. Σε σχέση με το 2-0 του Απόλλωνα Πατρών είναι καλύτερο. Βέβαια, όλα αυτά για να τα βάλει σε μια ζυγαριά για να αρχίσει να κάνει μια ανάλυση, πρέπει να αρχίσει ξανά να πιστεύει και στην ομάδα. Δεν ξέρω πόσοι πιστεύουν πλέον στην ομάδα. Δεν ξέρω αν η ίδια η ομάδα πιστεύει στον εαυτό της πλέον. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν εξακολουθεί η ομάδα και πιστεύει στον εαυτό της μετά από αυτές τις φαλιάρες που έχει δεχτεί. Υπάρχει και ο τραυματισμός του Γκαγκαλούδη που είναι δύσκολο να παίξει αύριο. Στα υπόλοιπα, ο Απόλλων Πάτρας πάει στη Λάρισα, η Καστοριά στο Μαρούσι, Χολαργό ψυχικό, Δούκας εθνικός, Περιστέρι Δόξα Λευκάδα, Αρκαδικός Παπάγου, Ερμής Αγιάς Καρδίτσα. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το αυριανό πρόγραμμα. Έχω πει τρεις φορές ότι θα διαβάσει την ανακοίνωση και δεν έχω διαβάσει ακόμα. Με την παρουσία των φιλάθλων του θα υποδεχθεί αύριο στις 5 ο Ηρακλής στον Αμίδα στο Ιβανόφιο. Η ομάδα μας τιμωρήθηκε πρωτόδικα με 2 αγωνιστικές από το μονομελές δικαιοδοτικό όργανο για όσα ανεγράφησαν στο φύλλο αγώνας με τον Απόλλωνα Πάτρας, αλλά θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Εφόσον παραμείνει η πρωτόδικη ποινή, θα εκτιθεί στους εντός έδρας αγώνες με Εθνικό και Δούκα που είναι 24 Μαρτίου και 4 Απριλίου. Καλούμε τους φίλους της ομάδας μας να βρεθούν στο πλευρό των παικτών για την κατάκτηση της νίκης σε φύλαθλα πλαίσια, καθώς είναι πασιφανές πλέον η σπουδή κάποιων να δημιουργήσουν προσκόμματα στην προσπάθειά μας. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχουν. Αυτή είναι η ανακοίνωση σημερινή του μπασκετικού τμήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο να αποτύχουν αυτοί. Το θέμα είναι να μην αποτύχει και ο Ηράκλης. Και μέχρι στιγμής η χρονιά είναι αποτυχημένη. Μακάρι να διαψευστούμε όλοι, να κάνει ο Ηράκλης 52 νίκες συνεχόμενες, που λέει ο λόγος πάλι, και να ανέβει κατηγορία. Είναι αυτό που λέμε, Γιάννη μου, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Έτσι δεν λέει ο σοφός λαός? Έτσι λέει και μάλλον έχει δίκιο. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στον μπασκετικό Ηρακλή αποδεικνύεται βάσει αποτελεσμάτων, γιατί πάντα το αποτέλεσμα μετράει σε αυτή τη ζωή και στον αθλητισμό πόσο μάλλον, ότι από στρώσιμο δεν πάμε καλά. Σε αυτό που λέει ο σοφός λαός, το όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε, πώς το λέγαμε στο στρατό εκείνο που κάναμε, το μαξιλάρι, το φάκελο. Πού να ξέρεις από στρατό, βρε. Γεια σου Γιάννη. Είπα μπάσκετ ήρθε. Ερώτηση, ναι, ερώτηση. Γιατί ο Ηρακλής παίζει 6 μήνες σούπερ μπάσκετ τα τελευταία 3-4 χρόνια και στους τελευταίους 2 μήνες δεν παίζει καθόλου? Εγώ θα το απαντήσω αυτό. Είναι απορία μου. Είναι απορία του Γιάννη Γιαννούλη, που ξέρει περισσότερο μπάσκετ από μένα, όπως έχετε καταλάβει. Λίγο, λίγο, όχι πολύ. Αυτό πρέπει να το ψάξουν όλοι. Γιατί παίζει 6 μήνες σούπερ μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και πάντα στους τελευταίους 2 μήνες κλατάρει. Ή κλατέρνει, που λέει και ένας φίλος μου. Η ερώτησή σου είναι εύλογη. Εύλογη είναι. Να αναφερθούμε και στα κορίτσια μας που πηγαίνουν εξαιρετικά και είναι στην πρώτη θέση στην Α2 γυναικό με 35. Εκεί το όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, μια χαρά και το σεντονάκι τους και το κρεβατάκι τους και το μαξιλαράκι τους. Και φάκελο ξέρουν να κάνουν, αν και στρατό δεν πήγανε. Και είναι στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς. Η ΑΕΠ Ηλίας 32, Αναγέννηση Ρησίου 29, όπως και ο Άρης, ο Απόλλων Καλαμαριάς 28 κτλ. Ο Ηρακλής θα παίξει με τον τελευταίο, τον νεό Σταυρούπολης, εκτός έδρας παιχνίδι. Εύκολο αναμένεται το έργο. Πού είναι το πρόγραμμα? Να το. Το μάτς αυτό είναι την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Έως Ηρακλής. Και μετά 18 Μαρτίου, την μεθ' επόμενη Κυριακή δηλαδή. 2 λέει εδώ. Καλό είναι να αλλάξει η ώρα, γιατί 3 είναι το Ηρακλής Λαγκαδάς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με νίκη ο Ηρακλής και μαθηματικά θα ανεβαίνει η κατηγορία, γιατί θα έχει κερδίσει το δεύτερο. Και θα τον αφήσει 4 βαθμούς πίσω. Να γίνει και μια φιέστα, ένα πάρτι, να το χαρούν και τα κορίτσια για την άνοδο στην Α1, που είναι σπουδαία υπόθεση. Καλό θα είναι αυτό το 2 που βλέπω τώρα εδώ στο πρόγραμμα και είναι νωρίς, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Το Ηρακλής ΑΕΠ Ηλίας να γίνει 12 για παράδειγμα. Αν μπορεί να γίνει.
FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και το mail μα blueliberopapakiyahoo.gr. Αρκετοί χρησιμοποιείτε και το Facebook. Ό,τι θέλετε. Όπως θέλετε να λαμβάνετε μέρος στην εκπομπή. Πάντα κοντά μας στο καφέ μάγαζο με εσπρέσο βέντο, με ελληνικό καφέ, με φίλτρου, με αρωμάτο, με σοκολάτα σε 8 γεύσεις τσοκολάβ, με ροφήματα και τσάγια βοτάνων Μαολί. Θυμίζουμε λοιπόν με κόσμο κανονικά αύριο το μάτς Ηρακλής Αμίντας στις 5 στο Ιβανόφιο. Βόλεϊ. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορώ να το πω και κρίσιμο για την υπόθεση τετράδα. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στη βαθμολογία θα καταλάβει. Ο Ηρακλής είναι τέταρτος με 31. Ο Παμβοχαϊκός ακολουθεί με 27. Με νίκη ο Ηρακλής αύριο του στέλνει φυλάκια και του λέει γεια σας και κλειδώνει την τέταρτη θέση γιατί θα υποδεχθεί μετά τον Εθνικό Πειραιώς που λογικά θα τον κερδίσει στη Μίκρα που φέτος είναι εξαιρετικός. Παραλίγο να κέρδιζε και τον Ολυμπιακό. Ο Παμβοχαϊκός 27, η Νίκη Αιγινίου 27, ο Ηρακλής Χαλκίδας 27, η Κηφισιά 27, ο Ηρακλής 31. Είναι στο συν 4. Αλλά έχει το αυριανό πολύ δύσκολο μάτς, έχει τον Εθνικό Πειραιώς στη Μίκρα και πάει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ να κλείσει την κανονική διάρκεια ενώπιση των play-off. Θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας προφανώς στο πούλμαν του Ηρακλή, εκτός και αν η αποστολή έχει φτάσει ήδη στο Βραχάτι και ξεκουράζεται. Στον παίχτη προπονητή, στον άνθρωπο που πριν από λίγες ώρες παρηγύρισε μία νίκη, δεύτερη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Χθες ο Ηρακλής κέρδισε την Πρέβεζα. Σήμερα κέρδισε τον Αριστοτέλη Σκίδρας με το ίδιο σκορ και πιο εύκολα, με 3-0. Και χθες προπόνησε την εφηβική ομάδα. Σήμερα έφυγε για να πάει στο Βραχάτι και να τον ακολουθήσει και ο Στέλιος Τζιουμάκας, ο οποίος είναι αθλητής του αλλά και συμπαίχτης του. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, ο Λάμπης ο Παπαλιούτας είναι στη γραμμή. Λάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Φτάσατε. Σωστά. Φτάσατε. Όχι, είμαστε στο δρόμο ακόμα. Ναι, ακούω. Τώρα που το λες, ακούω και τη φασαρία. Ναι. Είστε κοντά τουλάχιστον. Φτάνουμε. Πρέπει να έχουμε κάνει 20 λεπτά ακόμα. Πλάκα, ένα 7 ώρο στο νερό, Ναι, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες στάσεις που είναι υποχρεωτικές. Για φαγητό και τα λοιπά, ναι, βέβαια. Ναι, οπότε εντάξει. Αλλά ήταν εντάξει, το ταξίδι είναι μια χαρά. Ο καιρός είναι καλός. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, συνηθίσαμε πλέον. Ναι, είναι μια. Αυτό που δεν συνηθίσαμε είναι τις εκτός έδρας νίκες. Χαίρομαι που τα λες μόνος σου. Χαίρομαι. να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Νομίζω ότι χρωστάτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Το μεγάλη όπως θέλει ο καθένας να το πει έτσι. Ναι ή όχι, πραγματικά για μένα θα είναι η πιο μεγάλη νίκη που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή εκτός έδρας. Γιατί βρίσκει μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα στο γήπεδό της, εκτός εμείς δεν παίζουμε τόσο καλά ή δεν έχουμε την αποφασιστικότητα που χρειάζεται στο τέλος των σετ για να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Μας πειράζει γιατί φτάσαμε πολύ κοντά και στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας μας και τώρα λίγο τρέχουμε και δεν φτάνουμε που λέει ο λόγος, γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς για να κλειδώσουμε την τέταρτη θέση. Που άσχετα αν δεν ήταν ο στόχος μας, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι εφικτό. Έχει προκύψει εδώ και καιρό, βέβαια. Ναι, θα είναι κρίμα να μην το κατακτήσουμε. Πάνω σε αυτό που ανέφερες, Λάμπη, στα παιχνίδια με τον Εθνικό Πειραιώς στην Αθήνα, με την Κηφισιά στην Αθήνα, δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο, 4 ή 5 σετ πήγαν στο 31-29, στο 29-27, στην Αλεξανδρούπολη, στο 28-26, στο 27-25, στο 26-24 και ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό, πόσο μάλλον για εσάς που το ζείτε μέσα στο γήπεδο. Και δυστυχώς όλα αυτά τα σετ που ήταν στον πόντο, ο Ηρακλής τα χάνε. Υπάρχει εξήγηση γιατί τα χάνε. Γιατί είναι στις λεπτομέρειες ξεκάθαρα, έτσι. Μπορεί να είναι ο διαιτητής, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ο τραυματισμός, όχι, δηλαδή υπήρχαν και ατυχίες όπως του Εφρεμίδη πρόσφατα με το μάτς που προηγήθηκε. Το περίεργο είναι ότι συνήθως αυτά τα σετ τα παίρνουμε γιατί είμαστε και αρκετοί εμπειρευτητές, αρκετά εμπειρευτητές. Συνήθως αυτά τα σετ τα παίρναμε. Τώρα αυτά τα 2-3 μάτς που ανέφερες. Στη Μίκρα τα παίρνετε αυτά, ναι. Στη Μίκρα συμφωνώ. Ναι, στη Μίκρα τα παίρνουμε όλα, πραγματικά. Και μας πειράζει να σου πω την αλήθεια γιατί δεν είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Και σίγουρα αν είχαμε λίγο καλύτερη συγκομιδή βαθμολογική έξω θα ήμασταν και πολύ πιο ψηλά. Τέλος πάντων, όχι ότι είναι κάτι το τρομερό τόσο η κατάταξη που θα έχει, γιατί
έχουμε δείξει ότι μπορούμε και να κοιτάξουμε στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο. Και σπάσιμο έδρας, ναι, που λέει ο λόγος. Ναι, ναι. Ναι. Αν μπορέσουμε τώρα να είμαστε λίγο και πιο αποτελεσματικοί εκτός έδρας, μπορούμε να προχωρήσουμε και πολύ πιο ψηλά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δύο εκτός έδρας μάτς δύσκολα, mm-hmm. τα οποία όμως είναι και πολύ, μας δίνουν μεγάλο κίνητρο για να κατακτήσουμε κάτι. Αρχίζει ενωμένης από αύριο, γιατί η ομάδα είναι καλά, έχουμε δουλέψει καλά όλη την εβδομάδα, υπάρχει καλό κλίμα, καλή ψυχολογία και πραγματικά άμα κατακτήσουμε τη νίκη θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μας. Απέναντι σε ένα Παβοχαϊκό που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του πρώτου γύρου, που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι στόχος είναι η παραμονή, αλλά τώρα έχει βάλει και αυτό στόχο την τετράδα, γιατί αύριο θα αλλάξουν κατά πολύ ισορροπίες ανάλογα με το αποτέλεσμα, το ποιος θα πάρει τη νίκη δηλαδή. Και είναι μια ομάδα που πλέον την ξέρετε, έτσι, το πόσο έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα. Ναι, σίγουρα πολλές ομάδες ενισχύθηκαν το Δεκέμβριο, όπως και η δικιά μας η ομάδα. Βεβαίως. Και εμείς κάναμε τις κινήσεις μας. Όλες οι ομάδες είναι ενισχυμένες. Έχουν βάλει τους στόχους η κάθε μία τους δικούς της. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι καλές ομάδες. Έχουμε κερδίσει όμως και πιο καλές ομάδες από εμάς. Κοιτάξαμε στα μάτια και τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπες και εσύ. Mm-hmm. Δεν φοβόμαστε κάποια ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα και εντός και εκτός έδρας. Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί στα σημεία που πρέπει. Να μεγαλώσουμε λίγο τη διάρκεια της καλής μας απόδοσης περισσότερο. Και μακάρι να γυρίσουμε με το διπλό. Με το τριπλό. Με το τριπλό, ναι. Εκτός έδρας νίκες είναι και δίνουν και μεγαλύτερη χαρά. Γιατί είναι πιο δύσκολες, έχεις ένα ταξίδι να γυρίσεις και μας δίνουν μεγάλη ικανοποίηση. Σίγουρα. Αυτό που λες, νομίζω ότι έχει αγγίξει χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή. Οι οπαδοί που κάνουν πολλές φορές χιλιόμετρα να πάνε να δουν την ποδοσφαιρική ομάδα, την μπασκετική ομάδα, την βολεϊκή ομάδα, δεν έχει σημασία. Και με τη νίκη, μια απόσταση 7 ωρών μπορεί να την κάνει σε 3 λεπτά ψυχολογικά. Αλλά με την ήττα, μια απόσταση 7 ωρών μπορεί να την κάνει και 7 μέρες. Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό που λες, ειδικά για εσάς που κινείστε με το Πούλμαν. Τώρα, εχθές ήσουν στο Κατσάνιο. Ναι. Η ομάδα σου, η εφηβική ομάδα, ξεκίνησε με το δεξί, έκανε το 3-0 απέναντι στην Πρέβεζα. Σήμερα έφυγες μόνος σου μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής. Άφησες το στέλιο του Τζιουμάκα που τον έχεις παίχτη στην εφηβική ομάδα του Ηρακλή για να κερδίσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον Αντώνη τον Μπουράκη και τους υπόλοιπους. Την πατρίδα σου, τον Αριστοτέλης Κίδρας, με 3-0. Από ό,τι είδα, τα set lab πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το χθεσινό. Έχει μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Στέφανος Νανάς, ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ορφανού, για να κατεβάσει την εφηβική ομάδα, γιατί δεν μπορείς να κλωνοποιηθείς, πρέπει να παίξεις αύριο. Και τα καταφέρατε όμως, έτσι, 2-2 για τους εφήβους. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είμαι εκεί. Το ξέρω. Είναι απέναντι στην ομάδα που έπαιξα 15 χρόνια, η καταγωγή μου είναι από εκεί, ο προπονητής είναι ο πρώτος μου προπονητής. Ναι. Θα είμαστε αντίπαλοι για 3 σε τέλος πάντων. Το μυαλό μου ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, το μάτς πήγε πολύ καλά, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Γενικά αύριο θα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Άρα η πρώτη θέση έχει τελειώσει, έτσι να το πούμε αυτό. Έχει τελειώσει σίγουρα. Και περιμένουμε το δεύτερο του άλλου ομίλου. Σήμερα κλείνεται εκεί πέρα η δεύτερη θέση, η πρώτη και η δεύτερη θέση στον άλλο όμιλο, που είναι το ντέρμπι μεταξύ του Εύρου Σουφλίου και της Πήγασου. Του Πήγασου, ναι. Ναι, όποια ομάδα χάσει φυσιολογικά κατά 80-90% με αυτή θα παίξουμε. Την Κυριακή 6:30 στο Κατσάνιο. Ναι. Εμείς σαν πρώτοι θα υποδεχθούμε τον δεύτερο του άλλου ομίλου στην έδρα μας. Πάλι θα είμαστε με το φαβορί. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι μας. Είτε είναι ο Πήγασος είτε είναι ο Εύρος, έτσι. Εντάξει, ο Πήγασος είναι καλύτερη ομάδα πιστεύω, αλλά τον έχουμε κερδίσει. Τον κερδίσατε στον τελικό πρόσφατα. Ναι, σε 3 διαφορετικά γήπεδα. Εμείς είμαστε το φαβορί, από εμάς εξαρτάται καθαρά, χωρίς να υποτιμούμε κάποια ομάδα. Το δείξαν τα παιδιά ότι είναι σοβαρά. Παίξανε όπως έπρεπε. Έχουμε ελαχιστοποιήσει τα λάθη. Παίζουν όλα τα παιδιά, έχουν μεγάλη συμμετοχή όλα τα παιδιά. Και οπότε θέλαμε και αυτό μια σωστή διαχείριση για να είναι φρέσκα για την Κυριακή, που είναι το πιο σημαντικό μάτς και δεν χωράνε λάθη. Την Κυριακή επιστροφή μετά το Βραχάτι αύριο και εσύ μαζί με τον Στέλιο, ο Στέλιος για να παίξει και εσύ να προπονήσεις,
Εντάξει, γυρνάμε να κατεβάσει την ομάδα Κυριακής. Ναι. Για μένα εντάξει, δεν είναι η κούραση, εγώ δεν θα παίξω. Για το Στέλιο πιο πολύ. Για το Στέλιο πραγματικά είναι λίγο. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Έτσι, να παίζει 4 μέρες κάθε μέρα δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Το καλό είναι ότι. Α1 ανδρό και εφηβικό πρωτάθλημα δηλαδή. Ναι, εντάξει, είναι και γυμνασμένο παιδί, αλλά και σήμερα ξεκουράστηκε. Έπαιξε ένα σετ, βοήθησε το παιχνίδι. Οπότε δεν χρειάστηκε. Δεν χάθηκε πάρα πολύ κουρασμένο. Αφήκε με το αεροπλάνο. Οπότε κάπως οι συνθήκες είναι καλύτερες. Μακάρι να βοηθήσει και το αυριανό το ματς να τελειώσουμε με το καλό. Βεβαίως. Και να γίνει και εκεί μια διαχείριση, αν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε, άρα μιλάμε, Λάμπη, για δύο νίκες μακριά από το Final Four, ε? Ναι. Για τους εφήβους. Ναι, για τους εφήβους. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αύριο θα κερδίσουμε σίγουρα, γιατί ο Βόλος είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Πιστεύω θα παίξουν και μετά το Χιαστή που περιμένουμε την Κυριακή. Ναι, το Χιαστή είναι το πιο σημαντικό. Το λέγαμε από την αρχή. Είδαμε πραγματικά και στο γήπεδο ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Εμείς ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Και από τη στιγμή που παραστήκαμε σοβαρή και σε πολύ καλή κατάσταση, εντάξει, έγινε διαδικαστικό ο όμιλος. Και πάμε δυνατά την Κυριακή να τερματίσουμε, να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε το Πανελλήνιο και να μάθουμε και ποιες είναι οι άλλες οι ομάδες. Και να μάθουμε και ημερομηνίες, γιατί πολύ φοβάμαι, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι πάλι θα κλωνοποιηθείτε εκείνες τις μέρες, γιατί θα υπάρχει και το Final Four κυπέλου ανδρών, στο οποίο ο Ηρακλής συμμετέχει. Τη Δευτέρα, να πούμε, 12 το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση, να μάθουμε τον αντίπαλο του Ηρακλή. Τώρα είτε 20-21 είτε 21-22 Απριλίου, μάλλον στο Τροκαντερό στην Αθήνα, Λάμπη, θα σας στείλουν και θα μας στείλουν. Εύχομαι να μην πέσει πάνω στο εφηβικό το Final Four. Όχι, το εφηβικό δεν πέφτει εκεί πέρα. Ξέρουμε από τώρα το εφηβικό. Το γλιτώσαμε. Στο τελευταίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Στην κανονική διάρκεια. Α, οκ, okay, το γλιτώσαμε τότε. Εκείνο φοβόμουν, ναι, εγώ. Μην έχουμε τα δύο Final Four το ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει. Ναι, αλλά και εκείνο είναι, μπορεί, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο Ηρακλής να χρειάζεται βαθμό ή βαθμούς για να βγει τέταρτος. Πρέπει να παίξουμε, είναι και τοπικό ντέρμπι. Άμα χρειαστούμε βαθμούς. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Άρα λες, στο ΠΑΟΚ Ηρακλής θα λείπουν κάποιοι αναγκαστικά. Αν. Με το καλό. Δεν χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Μπορεί να λείψουμε και να μην μας πειράξει. Ναι. Αν χρειαζόμαστε βαθμούς, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μια αναβολή για την επόμενη εβδομάδα, το εφηβικό. Κανονικά θα έπρεπε, γιατί είναι, ναι, δεν είναι εφικτό ο παίχτης που είναι προπονητής στην εφηβική ομάδα να είναι και στα δύο, ή ο παίχτης που είναι και στην εφηβική και στην αντρική να είναι και στα δύο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κατανοήσω. Εντάξει, πάμε λίγο μακριά τώρα την κουβέντα, δεν πειράζει. Με το καλό, αλλά τελειώσουμε, να περάσουμε και από Δευτέρα θα έτσι, τα δούμε αυτά τα θέματα. Τι μπορεί. Υπάρχει κι άλλος τρόπος, ξέρεις. Το 0-3 ή 1-3 αύριο και θα, ναι, είναι όλα πιο απλά. Το απλό και δεν μας νοιάζει μετά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ούτε ημερομηνίες ούτε τίποτα. Ναι. Ωραία. Καλό ταξίδι, καλή συνέχεια. Να φτάσετε με το καλό. Να ξεκουραστείτε σήμερα και αύριο να πάρετε ενέργεια και στις 6 να είστε δυνατοί για τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, Λάμπη. Καλή συνέχεια και σας. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε και την δήλωση, την γραφή τοποθέτηση του Γιάννη Ορφανού ενώπιση του αυριανού αγώνα στο Βραχάτι. Έχουμε προετοιμαστεί για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε με καλή ψυχολογία. Όλα τα παιδιά έχουν καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού. Με ένα θετικό αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κλειδώσουμε την τετράδα. Το θέλουμε το παιχνίδι. Όσο φτάνουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου, το κάθε παιχνίδι, ο κάθε βαθμός μετράει στο κυνήγι της τετράδας. Οπότε ο μόνος μας στόχος είναι αυτός, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καμία ομοσπονδία δεν θα έβαζε μαζί τέτοια παιχνίδια στον κόσμο, λέει ο Δημήτρης. Τι να του πω, ότι έχει άδικο? Δεν μπορώ να του το πω, δίκιο έχει. Θυμάσαι, φίλε μου Δημήτρη, το θυμάσαι που ο Ηρακλής με τον Αμίντα στην Αθήνα δεν έπαιξε γιατί υπήρχε εκεί μια αποστολή ενός, δεν το θυμάμαι πως το λέγανε, μου διαφεύγει το όνομά του, Α2 μπάσκετ, έτσι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Α1 ανδρών, γιατί δεν μπορείς να έχεις παιχνίδι αγωνιστική στην Α1 ανδρών κατηγορία και την ίδια ημερομηνία να έχεις Final Four εφήβων, που ξέρεις ότι ο λίμπερός σου είναι ο προπονητής της εφηβικής ομάδος και ξέρεις ότι ο Στέλιος ο Τζιουμάκας παίζει και στην ανδρική ομάδα και στην εφηβική. Δεν γίνεται να κλωνοποιηθούν και ο Αντώνης ο Μπουράκης, έτσι. Έχει γίνει ολόκληρη αλχημία τώρα που είναι το Final Four. Κατέβηκε ο Λάπης ο Παπαλιούτας, έμεινε εδώ ο Στέφανος ο Νανάς. Ο Τζιουμάκας θα πετάξει το βράδυ για να πάει αύριο να παίξει από το εφηβικό σήμερα στο Κατσάμι, να πάει αύριο στο Βραχάτι, να γυρίσουν την Κυριακή, να παίξουν ξανά το παιχνίδι, το Χιαστή, να προκριθούν στο Final Four. Κουράστηκα μόνο που τα είπα. Πόσο μάλλον όλα αυτά να γίνονται στην πράξη. Ο Στέλιος ο Τζιουμάκας θα δώσει σε 4 μέρες 4 μάτς.
3 για το εφηβικό και ένα αύριο στο Βραχάτι με την ανδρική ομάδα. Το παλικάρι γερό να είναι. Όχι μόνο για Ήρα, για το άθλημα. Ναι, ναι, νοιάζονται αυτοί για το άθλημα, Δημήτρη μου. Δεν νοιάζονται ούτε για τον Ήρα, ούτε για το άθλημα. Οι συγκεκριμένοι που αποφασίζουν. Τι χρωστάω? Χρωστάω στο κλείσιμο να πω πρόγραμμα. Πού το ρε παιδιά? Βολεϊκό. Ναι, μισό λεπτό. Έχουμε για Παγκορασίδες εκτός συναγωνισμού Ηρακλής Αένα Αγίας Τριάδας στο Σάββατο στις 3 στον Άγιο Θεράποντα. Έχουμε αύριο στη Γέφυρα για τη δεύτερη φάση μέσα έξω τα παιχνίδια. Ο Ηρακλής θα παίξει με τον Ηρακλή Γέφυρα στις 5. Καλή επιτυχία στις Παγκορασίδες μας. Έχουμε επίσης για τη γυναικεία ομάδα σχετικά εύκολο μάτς στο Ανατόλια στις 8 την Κυριακή. Το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά και τα βολεϊκά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Τα ραντεβού μας στα γήπεδα. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα. Α, μία είδηση επί του πιεστηρίου. Ο Γιώργος Ασπουγαλής, ο φοβερός και τρομερός κολυβητής, στα 16 του χρόνια, πριν από λίγη ώρα, κατάφερε και προκρίθηκε στον τελικό στο Παρίσι, σε ένα διεθνές τουρνουά που συμμετέχει εκεί. Αυτό το παλικάρι θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια γιατί θα μας φέρει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Γερό να είναι ο Ασπουγαλής. Στα 16 του χρόνια ήδη έχει 3 πανελλήνια ρεκόρ με το σκουφάκι του Ηρακλή. Και πριν από λίγο προκρίθηκε στον τελικό στο Παρίσι, στο meeting που γίνεται εκεί στο Κολύμπι. Ευχαριστούμε και το καφεμάγαζο. Καφεμάγαζο.gr να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Εσπρέσο Βέντο, για τον ελληνικό καφέ, για τις σοκολάτες, 8 γεύσεις, για τα ροφήματα, για τα τσάγια βοτάνων. Μαολί. Τα ραντεβού μας στα γήπεδα ακολουθεί. Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας με τον ντουέτο στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.